καταπτέρω μείωση των συντάξεών τους. Mm-hmm. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί. Εσείς το στηρίζετε μόνο σε αυτό. Αν δηλαδή αλλάξει η νομοθεσία στην Βουλή, θα το ψηφίσετε. Εμείς στηρίζουμε την ακύρωση του μέτρου της περικοπής της προσωπικής διαφοράς. Προσέξτε, δεν στηρίζουμε την αναστολή. Γιατί μας πούνε ότι για 6 μήνες... αναστολή κάνει η κυβέρνηση. Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Όταν έρθει η ώρα, σας είπα τι στηρίζουμε εμείς. Εμείς στηρίζουμε την ακύρωση του μέτρου της περικοπής της προσωπικής διαφοράς. Mm-hmm. Εάν υπάρξει τέτοια απόφαση, αυτήν τη στηρίζουμε. Αν υπάρξει απόφαση η οποία θα είναι ένα είδος παιχνίδι διευκόλυνση του Τσίπρα μέχρι τις εκλογές, μόνο και μόνο για να τον δώσουν αντίδαρο για τον Σκοπιανό και όσα άλλα τους έχει κάνει, κατά αυτά που λέγαμε προηγουμένως, και φυσικά θα είμαστε αντίθετοι. Εάν όμως έρθει μια καθαρή λύση που θα λέει ότι από εδώ και μπρος οι συνταξιούχοι μας δεν πρέπει να ανησυχούν και δεν θα υποστούν περαιτέρω μείωση, θυμίζω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν ψήφισε τον νόμο Κατρούγκαλου, mm-hmm. δεν ψήφισε την προσωπική διαφορά, δεν ψήφισε την περικοπή της προσωπικής διαφοράς και μαζί με το Πασό, και εγώ θα είμαι δίκαιο στο κοινάλ, δεν ξέρω πώς να το πω, κύριε Μαλένε. Ναι, ναι. Κατέθεσε το καλοκαίρι φέτος τροπολογία, αλλά έχει καταθέσει και η κυρία Γεννηματά τότε, που δεν την έκανε δεκτή τότε την κυβέρνηση για την ακύρωση του νόμου Κατρούγκαλου ως προς το σκέλος της περικοπής προσωπικής διαφοράς. Είστε βέβαια αντίθετοι με την αναστολή, γιατί φοβάστε μην έρθει σε εσάς, κύριε Γεωργιάδη. Είμαστε αντίθετοι με την αναστολή, γιατί είναι κοροϊδία. Εάν υπάρξει αναστολή, αυτό θα είναι μια ευθεία πολιτική παρέμβαση της Ευρώπης στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδος. Και φυσικά σε αυτή την περίπτωση κάθε λογικός άνθρωπος θα το συνδέσει το με τις εθνικές παραχωρήσεις. Ακριβώς αυτό που είπε και ο Αντώνης Σαμαράς προχθές. Ισχύει αυτό, κύριε Γεωργιάδη, ένα λεπτό, κύριε Μαλένη. Είναι και δική σας άποψη αυτή. Τι εννοείτε? Ότι ξεπουλάνε τη Μακεδονία για να γλιτώσουν τις συντάξεις. Καλά, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πίσω από τις κλειστές πόρτες γίνονται διαπραγματεύσεις και ότι ο Τσίπρας έχει βάλει στο τραπέζι και το Σκοπιανό. Είναι το Σκοπιανό ένα ζήτημα που ενδιαφέρει πάρα πολύ τη Γερμανία, όπως ακούσαμε όλοι προηγουμένως από τον κύριο Χατζηνικόλα. Άρα, άμα μιλάμε τη Γερμανία για τις συντάξεις και απ' την άλλη μιλάμε τη Γερμανία για το Σκοπιανό. Και σου λέει η Γερμανία, ζητάω, θέλω πάρα πολύ να υπογράψει αυτή τη συμφωνία. Λογικό και συνδυασμένο είναι να ζητήσει και μια καλύτερη. Θέλω να πω για να το κατανοήσουν και καλύτερα οι τηλεθεατές μας ότι ο νόμος Κατρούγκαλου έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζεται. 80.000 συνταξιούχοι έχουν πάρει ήδη σύνταξη με τον νόμο Κατρούγκαλου και παίρνουν επιδόματα. Σωστά. Έτσι, παίρνουν ήδη μειωμένες συντάξεις. Ο νόμος Κατρούγκαλου λοιπόν έχει αρχίσει ήδη να εφαρμόζεται. Mm-hmm. Αυτό που θέλει η κυβέρνηση, από ό,τι τουλάχιστον διαρρέει, να καταργήσει είναι τη νέα μείωση στους παλιούς συνταξιούχους. Όχι στους καινούργιους. Οι καινούργιοι την έχουν πληρώσει έτσι κι αλλιώς. Οι καινούργιοι ήδη παίρνουν μειωμένη σύνταξη. Και με μεγάλη μείωση. Εμείς λοιπόν ζητάμε και να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου και να μην μειωθούν οι συντάξεις. Mm-hmm. Και εδώ, πεδίο δόξης λαμπρών για όλους, έχουμε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση. Εάν η κυβέρνηση θέλει να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου, υπάρχει στη Βουλή και να το καταργήσει. Αλλά νομίζω παίζει παιχνιδάκια για άλλη μια φορά στις πλάτες του ελληνικού λαού και του Έλληνα συνταξιούχου. Μάλιστα. Τζογάρει στην πλάτη του Έλληνα συνταξιούχου. Και αυτό είναι επικίνδυνος τζόγος. Ναι, αλλά εσείς θέλετε να συνεργαστείτε με αυτούς που τζογάρουν? Όχι, εμείς θέλουμε να κάνουμε, εμείς θέλουμε εθνική συμφωνία την επόμενη μέρα. Δεν θέλουμε να μείνει η χώρα ακυβέρνητη και να πάει στα βράχια. Όλοι μαζί δηλαδή. Γι' αυτό λοιπόν η πρότασή μας είναι σαφής. Δίνουμε μια συγκεκριμένη πρόταση με συγκεκριμένα στοιχεία και λέμε ελάτε όλοι μαζί. Mm-hmm. Και με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί από τη μια μεριά από το ΣΥΡΙΖΑ μας λένε θα πάτε στη Νέα Δημοκρατία και προβοκάρουν, ό,τι και να πούμε. Και από τη Νέα Δημοκρατία μας λένε εσείς θα πάτε με το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ούτε με τον έναν, ούτε με τον άλλον. Όλοι μαζί. Ούτε με το ασφαλιστικό τύπου Πινοσέτ, ούτε με το ασφαλιστικό τύπου Κατρούγκαλου. Δηλαδή και με τα δύο. Δηλαδή είμαστε ενάντια και στα δύο. Τύπου Πινοσέτ, αυτό ήταν. Το είπε. Το ασφαλιστικό σου προτείνει η Νέα Δημοκρατία το έχει εφαρμόσει ο Γκέχαρτ Σρέντερ στη Γερμανία. Σοσιαλδημοκράτη, S5. Γιατί δεν λέτε ασφαλιστικό S5. Γιατί δεν λέτε S5 που είστε και σοσιαλιστέ? Μιλάμε για άλλε οικονομίε. Άρα θα αφήσουμε, παρακαλώ πολύ, την προβοκάτσια. Κανένα ασφαλιστικό πινοσέτ δεν υπάρχει από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ήταν ακριβή εφαρμογή. Καμία. Γιατί όταν στη Χιλή το 1/3 ήταν στην απόλυτη πείνα και εφαρμόστηκε αυτό. Είναι αλλιώ η οικονομία και διαστρωμάτω στη Γερμανία. Είναι τελείω διαφορετική. Λέμε, δεν μπορεί να μιλάς για μια ανεπτυγμένη λοιπόν χώρα του καπιταλισμού και μια περιφερειακή λοιπόν χώρα λέμε του καπιταλισμού. Ότι θέλουμε να εφαρμόσουμε ασφαλιστικό σύστημα κατά τον τρόπο που το έχει ο Καναδάς, η Αυστραλία,
η ομοσπονδιακή δημοκρατία της Γερμανίας. Δηλαδή, μεγάλες ανεπτυγμένες χώρες. Όχι, δεν μας κάνει. Μεγάλες ανεπτυγμένες χώρες που έδωσαν χώρο στον ιδιωτικό τομέα για να αντιθεί η οικονομία. Όχι, δεν μας κάνει. Δεν μας τα πέτασε. Δεν μας κάνει. Είναι για τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπατε πολύ καλά, και για τη Γερμανία. Δεν είναι για περιφερειακές χώρες, δεν είναι άλλη πολιτική. Εγώ είπα να γίνουμε Βενεζουέλα. Διαλέξτε τι θέλετε να γίνουμε. Ποιο είναι το πρότυπό σα. Εσείς δίνετε νερό στη Βενεζουέλα. Ποιο είναι το πρότυπό σα. Δίνετε εσείς. Εμένα είναι αυτές οι προηγούμενες χώρες. Έχουμε κάνει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και μια συγκεκριμένη πρόταση για το ασφαλιστικό. Εντάξει. Δεν μπορείς όμως να εφαρμόσεις ένα ασφαλιστικό σε μια περιφερειακή χώρα όπως την Ελλάδα που βρίσκεται υπό ανάπτυξη. Και το λέω όπως το λέω, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό, η Ελλάδα θα απολαμβάνει 4 με 5% ανάπτυξη το χρόνο. Και τα νούμερα θα βγαίνουν μια χαρά. Πιθανότητα συνεργασίας των δυο σας πάντως δεν μπορεί να εφαρμοστούν όλα αυτά. Για μην τα πανάπτυξουν. Δεν είναι. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Μην αντιδικείτε, γιατί η Γερμανία δεν εφαρμόζει το σύστημα αυτό. Οπότε δεν υπάρχει κανένα λόγος. Η Γερμανία, θέλω να σας πω, είναι ένα κράτος παρά το γεγονός. Ένα κράτος που έχει τα πιο ισχυρά συνδικάτα αυτή τη στιγμή στον κόσμο και έχει και ένα σύστημα συνταξιοδοτικό το οποίο είναι. Τα συνδικάτα στη Γερμανία είναι πιο κρατικό από τα κρατικά. Συνδικάτα στη Γερμανία υπέγραψαν με τον Gerhard Schröder την ατζέντα 2010, αποδεικνύωσαν τους μισθούς τους, αύξησαν τις ώρες εργασίας, δεν κάναν απεργίες, με στόχο να γίνει η Γερμανία πρώτη οικονομική χώρα 2010. Όπερ και γέννητο. Μάλλον δεν τα ξέρετε καλά. Τα συνδικάτα στη Γερμανία δεν ήταν συνδικάτα εδώ. Γι' αυτό η Γερμανία κυριαρχεί στον πλανήτη. Δεν είναι καλό κυριαρχεί μόνο γι' αυτό. Κυριαρχεί γιατί έχει πολλές επιχειρήσεις. Η εισαγωγή πλούτου είναι μια άλλη διαδικασία. Και είναι ανταγωνιστικές. Δεν καταλαβαίνουν όλοι από τον CEO μέχρι τον εργάτη. Μα μου λέτε όμως θα εφαρμόσουμε ίδια πολιτική με τη Γερμανία. Είναι τουλάχιστον ουτοπικό. Μόλις πάει να πετύχει κάποιος, πάνε να τον φάνε. Πήραμε το λόγο του Δημήτρη. Ακούστε λίγο, μισό λεπτό. Τα συνδικάτα, για παράδειγμα, το Συνδικάτο Μετάλλου στη Γερμανία είναι το πιο ισχυρό συνδικάτο στον κόσμο. Δεν έχει μειώσει τους μισθούς του ποτέ. Απλά δέχτηκαν εδώ και 15 χρόνια οι αυξήσεις είναι λιγότερο από 1%, που για την ανάπτυξη στη Γερμανία οι αυξήσεις αυτές είναι πάρα πολύ μικρές. Πάμε τώρα στην ουσία σε εμάς. Γιατί εντάξει, τώρα η Γερμανία δεν είναι το δικό μας θέμα, το δικό μας είναι η Ελλάδα. Έχει πολύ δίκιο. Καλά, άλλα οικονομικά μεγέθη Γερμανία. Και εγώ συμφωνώ σε αυτό. Δεν διαφωνώ ότι είναι άλλα οικονομικά μεγέθη. Προφανώς. Γι' αυτό λέω πάμε στα δικά μας. Ο κ. Μαλέλης έχει δίκιο. Να εξηγήσουμε στον κόσμο να το καταλάβει ότι αυτή η περίφημη προσωπική διαφορά που γίνεται τόσο ντόρα στο τελευταίο καιρό αφορά τους παλιούς συνταξιούχους. Αυτός που βγήκαν σε σύνταξη πριν τον Ιούνιο του 2016 που άρχισε να ισχύει επισήμως ο νόμος Κατρούγκαλου. Ο νόμος Κατρούγκαλου. Για τους ανθρώπους που βγαίνουν μετά τον Μάιο του 2016. Βγαίνουν με νέα σύμβαση, σύνταξη πολύ μειωμένη, γιατί ο νόμος Κατρούγκαλου προβλέπει μειώσεις. Το θέμα λοιπόν, τι έκανε ο νομοθέτης τότε για να μην υποστούν τις μειώσεις οι παλιοί συνταξιούχοι, εφήβρε αυτή την προσωπική διαφορά ώστε να. Η σύνταξή τους να προστίθεται, η καινούργια σύνταξη να προστίθεται η προσωπική διαφορά και να είναι στα επίπεδα που πήραν μέχρι τώρα. Τώρα, εγώ προσωπικά λέω ότι αν έστω και ένα ευρώ γλιτώσει ο Έλληνας πολίτης, εγώ είμαι υπέρ αυτού που θα τα γλιτώσει. Η προθέση της κυβέρνησης, να σας μεταφέρω το ρεπορτάζ, είναι να φέρει σχέδιο νόμου για να καταργήσει το. Εγώ δεν ξέρω αν θα το περάσει ή όχι. Εκείνο που μπορώ να ξέρω ως πληροφορία και μπορώ να σας το μεταφέρω είναι ότι πρόσφατα στις συζητήσεις που γίνανε στη Γερμανία. Αυτό το οποίο είπανε και η κυρία Μέρκελ αλλά και η πλευρά των θεσμών δεν φάνηκαν αρνητικοί στο να γλιτώσουμε την περικοπή της, τη μη περικοπή μάλλον της προσωπικής διαφοράς, αλλά ζήτησαν επουδενή να μην αλλάξει ο νόμος Κατρούγκαλου, γιατί πιστεύουν ότι ο νόμος Κατρούγκαλου είναι διαρθρωτικό μέτρο σε αντίθεση με την προσωπική άρα διαφορά. Άρα θα συμφωνούμε με τον κύριο Μητσοτάκη, λέτε. Εγώ σας μεταφέρω το ρεπορτάζ. Συνεπώς, αυτό που ζήτησαν ήταν. Φάνηκαν διαλλακτικοί στο θέμα της προσωπικής διαφοράς, αλλά δεν φάνηκαν καθόλου διαλλακτικοί στον νόμο Κατρούγκαλου. Λοιπόν, εγώ μπορώ να το καταλάβω. Ένα πράγμα αφού βγήκαμε από το μνημόνιο 21 Αυγούστου. Οκ, γιατί δεν έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Γιατί πρέπει οι Γερμανοί να ρωτηθούν. Δεν έχετε δίκιο. Γιατί οι κανονικές ευρωπαϊκές χώρες, να ξέρετε, δεν ρωτάνε τους Γερμανούς. Κάνουν ευρωπολισμό στην Κομισιόν, τον εγκρίνει η Κομισιόν. Γιατί το λέτε αυτό, είδατε με την Ιταλία τι γίνεται. Η Ιταλία δεν μιλάει με τους Γερμανούς που είπατε πριν. Με την Κομισιόν. Η Γερμανία μιλάει με την Κομισιόν. Όχι, εμείς με την Κομισιόν. Όχι, είπατε με τους Γερμανούς προηγουμένως. Και θα σας ρωτώ, αγαπητέ κύριε Χατζηνικόλα, αφού βγήκαμε από το μνημόνιο, έτσι μας είπε ο μεγάλος σας ηγέτης στον Συνθάκη, πήγε, υποδησέας, ηλεκτρικών, γιατί μιλάει με τους Γερμανούς
Και ζητάει την άδεια από του Γερμανού αφού βγήκαμε από το μνημόνιο. Σα απαντήσω. Ψέματα μα έλεγε ο Τσίπρα. Σα απαντήσω. Μα έλεγε ψέματα. Εσείς δεν είναι δυνατό να μα έλεγε ψέματα ο Αλέξο Τσίπρα. Με ρωτάτε ή απαντάτε. Έλα, Δημήτρη. Καταλάβαμε από αυτό που είπατε. Χρειάζεται. Μα δεν είπα, δεν με αφήσατε. Να απαντήσει, κύριε Γεωργιάδη. Μα επιτρέψετε να απαντήσει. Εγώ προσωπικά έχω πει 100.000 φορέ στον κόσμο ότι βγήκαμε από το τρίτο πρόγραμμα προσαρμογή, από το τρίτο μνημόνιο. Αυτό βγήκαμε. Δεν είπα ποτέ στον κόσμο και δεν πρόκειται ποτέ να πω στον κόσμο μια χώρα που έχει 345 δις χρέο. Και το χρωστάει το 80% εξ αυτού του χρέους το χρωστάει στους Ευρωπαίους φορολογούμενους, ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η χώρα για τα επόμενα 10-15 χρόνια να μην είναι σε συνεννόηση, θέλετε και σε πίεση, από τους δανειστές. Και σε επιτήρηση. Και σε επιτήρηση. Αυτό δεν σημαίνει όμως. Δεν ξέρετε αν θα το περάσει. Εγώ δεν είπα ποτέ τέτοιο πράγμα. Αυτό είπατε πότε. Ότι η χώρα δεν είναι τέτοιο πράγμα. Εγώ σας λέω ότι θα φέρει πρόταση νόμου, αλλά δεν ξέρετε αν θα την περάσει, είπατε. Και η κυρία Μέρκελ είπατε δείχνει καλή διάθεση. Θα δούμε τι θα αποφασίσει στο τέλος η Μέρκελ. Στο ρεπορτάζ, να σας ρωτήσω κάτι. Ναι, αλλά μην μας λένε ότι μας έβγαλε από το μνημόνιο. Τι πράγμα. Δεν εννοούμε τώρα. Πράγμα, έτσι, γιατί αν μας έβγαλε από το μνημόνιο, γιατί ρωτάει τη Μέρκελ. Τώρα τι μόνο σας ρωτάτε, μόνο σας απαντάς. Το πρόβλημα είναι επί της ουσίας είναι ότι δεν είναι θωρακισμένη η ελληνική οικονομία. Και μπορεί ανά πάσα στιγμή να συμβεί οποιοδήποτε ατύχημα. Και νομίζω το βλέπετε καθημερινά. Εσείς, κύριε Γεωργιάδη, αν γίνεται κυβέρνηση αύριο, πιστεύετε ότι πάντα να καταργήσετε. Μισό λεπτό, να ολοκληρώσω αυτό που λέω. Έχουμε λοιπόν το μεγάλο πρόβλημα που λέγεται της οικονομίας. Γιατί στον άνθρωπο, τον απλό πολίτη, τον ενδιαφέρει και πάρα πολύ τι σημαίνει με την τσέπη του. Έτσι. Ανά πάσα στιγμή λοιπόν η ελληνική οικονομία, η οποία δεν είναι θωρακισμένη, δεν είναι δυνατή, μπορεί να έχει οποιοδήποτε ατύχημα. Εδώ θέλει πάρα πολύ προσοχή. Βεβαίως λοιπόν είπαν ψέματα ότι βγήκαμε από το μνημόνιο. Βεβαίως κορόιδεψαν τον ελληνικό λαό για άλλη μια φορά. Αλλά το θέμα είναι ότι οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας είναι δυσίωνες. Και νομίζω ότι είναι τουλάχιστον αφελής όποιος δεν το βλέπει. Λέει και το ακριβώς αντίθετο, κύριε Μαλέλη. Δηλαδή, βλέπετε καμιά εσείς επένδυση ακόμα να γίνει. Ακόμα και τις τελευταίες μέρες που πέφτει το χρηματιστήριο, που καταραίουν οι τράπεζες κτλ. Πάλι θετικά μας τα λέει. Πάλι εχθρούς βλέπουν όμως. Μια ζωή δηλαδή θα να διχάζουν τον ελληνικό λαό. Πιστεύουν ότι τελικά η πτώση του χρηματιστηρίου και η πτώση γενικά των τραπεζών οφείλεται σε κάποιους οι οποίοι παρεμβαίνουν, κάνουν, δείχνουν. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Πρέπει να τα ξεπεράσουμε. Κοιτάξτε, δείτε, εγώ βλέπω ότι η οικονομία δεν πάει καλά και αυτά δείχνουν όλα τα στοιχεία. Είναι σαφές αυτό ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο όμως πρέπει αμέσως να λυθεί. Και δεν μπορεί κανείς να κλείνει τα μάτια προς την κατάσταση της οικονομίας. Και βέβαια συμφωνώ απολύτως ότι έχει υποθεί εδώ ένα πολύ μεγάλο ψέμα. Δεν βγήκαμε από καμία επιτήρηση. Είμαστε και μάλιστα σε αποβέντε για τις αγορές. Για τις πιέσεις που δέχεται το χρηματιστήριο τις τελευταίες μέρες. Καταρχάς, δυστυχώς. Δυστυχώς, το τονίζω, μακάρι να μην είχε συμβεί αυτό. Δικαιώθηκε πλήρως ο Γιάννης Στουρνάρας. Θυμίζω ότι περάσαμε επί 7 μήνες μια δημόσια σύγκρουση μεταξύ Στουρνάρα και Τσίπρα Τσακαλώτου για το θέμα της πιστοληπτικής γραμμής πίστωσης. Τι έλεγε ο Στουρνάρας, πρέπει να έχουμε τη γραμμή ώστε αν συμβεί στις αγορές κάποιο ατύχημα, να είναι η Ελλάδα προστατευμένη. Με τη γραμμή θα παίρναμε και το waiver και οι τράπεζες μας ήταν πολύ καλά προστατευμένες. Δυστυχώς τότε ο Τσακαλώτος και ο Τσίπρας, τώρα από ιδεολειψία, από μίσος στον Στουρνάρα, δεν ξέρω γιατί, αποφασίσαν να πάνε στο λεγόμενο μαξιλάρι. Αυτό οδήγησε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μας κόψει το waiver, άρα να αποκλείσει τις ελληνικές τράπεζες από φθηνότερη χρηματοδότηση. Εσείς θέλατε το τέταρτο μνημόνιο δηλαδή. Γιατί αυτό σημαίνει η πιστοληπτική γραμμή στήριξη. Φυσικά και όχι. Πρώτα απ' όλα, ποιο μνημόνιο. Πριν συμφωνήσαμε, τι είμαστε το μνημόνιο. Μην με ψάχνετε πίσω. Πριν μαζί συμφωνήσαμε ότι ακόμα στο μνημόνιο είμαστε. Ποιο τέταρτο μνημόνιο. Εσύ το είπατε. Ότι πήγατε στη Μέρκελ και ζητάτε την άδεια. Μην με τρελαίνετε τώρα. Μην με διακόπτετε. Τι έχει συμβεί λοιπόν τώρα. Τώρα έχει συμβεί. Τελικά είναι καλή στην αγορά. Έχει συμβεί στην αγορά όλη αυτή η τρικυμία και η Ελλάδα είναι, προσέξτε. Χωρίς πρόγραμμα τυπικά. Γιατί εξήλθε το προγράμματο στις 21 Αυγούστου και χωρίς ομπρέλα. Και λέει ο Τσίπρας τη ΔΕΘ. Πώς χωρίς ομπρέλα, δεν έχετε 30 δις. Αυτό γιατί είμαστε λέει χωρίς. Ο Τσίπρας τη ΔΕΘ. Μα έχω τα μαξιλάρι και για 3 χρόνια δεν θέλω να δανειστώ. Ακριβώς. Αυτό όταν το λέει κάποιος που έχει κάνει ήδη 4 χρόνια θητείας πρωθυπουργού, στο λόγο μου τον ακούω, τον άκουγα. Και λέω, παιδιά, δεν μπορεί 4 χρόνια να έχει μείνει πρωθυπουργός για να μην έχει μάθει αυτό. Ότι αυτό που παίρνει μια ανοησία. Γιατί? Γιατί οι τράπεζες δανείζονται υποχρεωτικά. Με κατώτερο σκολοπάτι το ύψος του δεκαετούς ελληνικού ομολόγου. Δεν μπορεί μια τράπεζα να δανειστεί κάτω από το country risk. Μάλιστα. Άρα, όταν πηγαίνει το ελληνικό ομόλογο 4,70 χθες, σημαίνει ότι οι τράπεζές μας δανείζονται το ακριβότερο χρήμα στην Ευρώπη. Μάλιστα. Δανειζόμενοι το ακριβότερο χρήμα στην Ευρώπη, οι τράπεζες δεν κινδυνεύουν, διότι μετά την πρόσφατη ανακεφαλαιοποίηση
και τα στρες τεστ που έχουν περάσει έχουν απόλυτα κεφαλαϊκή επάγγεια. Σας ευχαριστούμε, κύριε. Κλείσαμε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Διαφημίσεις γρήγορα και ερχόμαστε. Το 1822.